αγοράς, μπορεί να υπάρχει μια λογιστική αύξηση στην τσέπη του συνταξιούχου. Δεν θα το δει αυτό, κύριε Συρίγου. Και μαζί με αυτό, για να τα κάνουμε σούμα, ακούει και ο συνταξιούχος για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό μέχρι το 2070. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ακούγαμε πότε θα σκάσει αυτή η βόμβα. Δεν ξέραμε τι θα μας ξημερώσει. Ακούμε και ακούμε ακόμα ότι όσο υπάρχει υπογεννητικότητα και άρα δουλεύουν λίγοι, πληρώνονται πολύ γιατί ηλικιωμένοι περισσότεροι, θα σκάσει αυτό κάποια στιγμή. Αλλά ξαφνικά ακούμε ότι έχουμε άλλα 50 χρόνια ζωής. Και τώρα υπάρχει ένα, ξέρετε, μια σύγχυση στον κόσμο, κύριε Συρίγο. Η πραγματικότητα ευρύτερα για το ασφαλιστικό, και πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο, είναι ότι πρώτον η οικονομία εξακολουθεί να μην έχει τη δυναμική εκείνη που θα δώσει τη δυνατότητα στο κράτος να αυξήσει πραγματικά και με ουσιαστικό τρόπο τις συντάξεις. Δεύτερον, δεν είναι μόνο η υπογεννητικότητα, υπάρχει και η φυγή από την Ελλάδα, η οποία περιορίζει τους εργαζομένους. Ναι. Όταν ο δείκτης είναι 2:1, δεν λειτουργεί το σύστημα. Όλοι σου λένε ότι για να μπορέσει ένα ασφαλιστικό σύστημα να είναι, να μπορέσει να αποδίδει τα σωστά στις συντάξεις, πρέπει να είναι 4:1. 4 εργαζόμενοι προς ένα συνταξιούχο. Mm. Απέχουμε από όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα δεν έχουμε βρει ακόμη τη μηχανή η οποία θα γεννάει ευρώ για να μοιράζει. Πρέπει να έχουμε αίσθηση τις δεδομένες καταστάσεις. Ούτε είναι αδικία, και αυξήσεις. Ούτε και αυξήσεις. Συρίγο, το καταλαβαίνετε. Έχουν βγει 3 κατηγορίες συνταξιούχων. Άνθρωποι που έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι κάποιοι δεν θα δουν καμία αύξηση. Το βιώνω στο σπίτι μου μέσα και το ξέρω από πρώτο χέρι. Εκείνο που θεωρώ σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι να κρατάμε ότι έχουμε φύγει από την περίοδο που γίνονταν μειώσεις στις συντάξεις. Και περνάμε σιγά σιγά σε μια περίοδο που θα γίνονται σταδιακές αυτές τις συντάξεις. Μείωση δεν θα δει κανείς. Σας αγχώνει όμως το γεγονός ότι παντού υπάρχει ένας τίτλος αυξάνουν τις συντάξεις και από τα 2,5 εκατομμύρια θα δουν περισσότερα χρήματα, 150.000. Και μήπως την πατήσετε νωρίς, έτσι όπως την πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε δίνουμε ολόκληρη 13η σύνταξη, ή έτσι το κατάλαβε ο κόσμος, πήγε στο ταμείο, τη βρήκε μισή. Και ενώ πήρε χρήματα, ήταν δυσαρεστημένος τελικά. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να έχουμε αίσθηση και της οικονομίας της χώρας και των εργαζομένων που δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν αυτές τις συντάξεις. Τώρα. Μην ξαναπάμε στη φάση εκείνη στην οποία παίρναμε δάνεια ως χώρα για να μπορέσουμε να πληρώνουμε υπέροχες συντάξεις. Κύριε Θεοχαρόπουλε, αυτός ο νόμος ονομάστηκε νόμος Κατρούγκαλου και ήταν δικό σας υπουργός. Κοιτάξτε, πρώτον, περιμένουμε να δούμε αναλυτικά από τον κύριο Βρούτση, γιατί δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι προς το παρόν. Εμείς καταθέσαμε με επίκαιρη ερώτηση του πρώην πρωθυπουργού, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, προς τον πρωθυπουργό να έρθει να απαντήσει για όλα τα εργασιακά. Και αρνήθηκε αυτή τη βδομάδα να έρθει να απαντήσει. Γιατί αυτό που βλέπουμε στα εργασιακά που σχετίζονται με το ασφαλιστικό, και θα πω γιατί, είναι ουσιαστικά να καταστρατηγούνται σήμερα όλες οι εργασιακές σχέσεις. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μειώνονται στο δεκαπλάσιο τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώνουν υπερορίες. Για όσους εργοδότες. Εργασιακά είναι το ίδιο Υπουργείο. Είναι το ίδιο Υπουργείο. Γιατί το λέω αυτό, διότι να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Τράπεζα Πειραιώς με τα πρόστιμα που είχε πάρει τα 1.650.000 ευρώ θα έπαιρνε μόνο 100.000 ευρώ σήμερα με το συγκεκριμένο νόμο, γιατί δεν πληρώνει όλους τους εργαζόμενους. Το λέω, θα μπορούσα να πω πολλά παραδείγματα, γιατί σχετίζεται το ασφαλιστικό πρώτον με την ανεργία. Όσο έχουμε, το είπατε και εσείς πριν άκουγα στο ρεπορτάζ, με την ανεργία, όσο τα ποσοστά δεν μειώνονται κι άλλο, και εδώ χρειάζεται ένα σχέδιο, μειώθηκε από 27 στο 17% την προηγούμενη περίοδο. Είναι ένας τρόπος μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλικού. Κύριε Θεοχαρόπουλε, αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου έχει σήμερα δεν έχουμε Κατρούγκαλου, έχουμε Βρούτση. Ναι, εντάξει, αλλά ουσιαστικά είμαστε στα πόνερα αυτού του νόμου. Σήμερα έχουμε Βρούτση. Είμαστε στα πόνερα. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποχρεούται να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όπως και οι δημοσιογράφοι να ασκούν κριτική στα πεπραγμένα τη σημερινή κυβέρνηση. Ενώ να κάνουν. Τι εννοείται, κύριε Θεοχαρόπουλε, μέσα σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε εδώ, δεν μπορούμε τα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης που είναι τόσο φρέσκα, δεν τα αναφερθούν. Μέσα ενημέρωσης, τα οποία ξεχνούν σήμερα να βλέπουν. Εσείς το κάνατε προηγουμένως και μιλήσατε για μόνο 150.000 στο σύνολο. Μα η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή, αλλά πάμε και πριν. Λέω λοιπόν ότι δεν θα δει αύξηση η συντριπτική πλειοψηφία και το αντίθετο μέσω διαφόρων τρόπων μείωσης των εργασιακών ουσιαστικά κεκτημένων που υπήρχαν. Κατρίνη, θα δουν καταστατήγηση των δικαιωμάτων. Ο νόμος Κατρούγκαλου απέτυχε. Ναι. Έτσι, απέτυχε και βεβαίως και ο κ. Χαρόπουλος δεν τον είχε ψηφίσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Απέτυχε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και αυτό είναι σαφές. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Από εκεί πέρα, ο κ. Βρούτσης έρχεται με πάρα πολλές υποσχέσεις, κλείνει το μάτι σε πάρα πολλές κατηγορίες. Εμείς καταθέσαμε την Παρασκευή επίσημη πρόταση νόμου για καταβολή 13ης σύνταξης επισήμως, και όχι αυτό το βοήθημα
που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ, που το χαρακτήρισε 13η σύνταξη, το οποίο είναι 971 εκατομμύρια. Και εσείς και η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Και μένουν 1,3 δις ακόμα από το πρωτογενές πλεόνασμα των 7 δις. Αν θέλει η κυβέρνηση να δώσει 13η σύνταξη, μάλιστα, και να μην κοροϊδεύει τον κόσμο, εμείς, κύριε Θαχαρόπουλε, ό,τι θετικό είναι, εμείς το ψηφίζουμε. Εσείς τον νόμο Κατρούγκαλο που δεν το ψηφίσατε, τώρα πώς θα τον υπερασπιστείτε? Τώρα πώς θα τον υπερασπιστείτε, κύριε Θαχαρόπουλε? Ευχαριστούμε πολύ. Δεν άλλαξε το πρόβλημα. Όσο και αν φωνάξετε, τελείωσε. Και μια τελευταία παρατήρηση, για να μην διακόπτει ο κ. Θαχαρόπουλος. Μια τελευταία. Εμείς καταδώσαμε νόμο. Κύριε Θαχαρόπουλε, και περιμένουμε. Εμείς καταδώσαμε νόμο και περιμένουμε με το νέο σας ρόλο να τον στηρίξετε. Καλημέρα, κύριε Θαχαρόπουλε. Δείτε το επόμενο θέμα. Δείτε το επόμενο θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον.